βλέπουμε εδώ ήδη εικόνα από την πλάση της Βουλιαγμένης. Εκεί σε λίγο θα συναντήσουμε και την συνάδελφο. Να τη βλέπω, τη Λίλα την Καρακιτσάκη, η οποία θα μας δώσει έτσι το ρεπορτάζ. Μας ακούει? Λίλα, καλησπέρα. Σας ακούω πολύ καλά. Καλό μεσημέρι από την παραλία της Βουλιαγμένης. Μπορεί η Μάριον στο Ισραήλ να καίγει το κόσμος, αφού ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 50 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί στον Μπορντό της Γαλλίας να κυρώνονται υπαίθριες εκδηλώσεις λόγω του καύσωνα. Και εδώ όμως τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ ζεστά. Καθώς έχουμε ήδη φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου και όπως ξέρουμε από τις ειδήσεις μας, αύριο και μεθαύριο αναμένεται η ζέστη να κορυφωθεί. Έχει κόσμο, βλέπω, Λίλα. Η παραλία. Σήμερα καθημερινή, ναι, Τρίτη, πολύ κόσμο, είναι τρεις η αλήθεια. Παρά, κάποιοι τυχεροί είναι ήδη εκεί. Έτσι ακριβώς. Είναι κάποιοι εδώ. Ωστόσο, αναμέναμε να δούμε κάποιο κόσμο γιατί τα σχολεία έχουν κλείσει. Όμως, επειδή είναι και εργάσιμη ημέρα, η αλήθεια είναι ότι περίμενα να δω λιγότερο κόσμο. Είναι αρκετοί όλων των ηλικιών, και μεγάλοι άνθρωποι, και παιδάκια, άνδρες, γυναίκες. Άλλοι απολαμβάνουν τα ποτά τους πιο πάνω σε ένα beach μπαράκι που υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι τι άλλο να κάνει κανείς, ειδικά αν βρίσκεται και στην Αθήνα. Όπως φαίνεται, Λίλα, από το να κάνει μια βόλτα στη θάλασσα. Από τις εποχές της καραντίνας, αγαπητέ Κλέαρχε, υιοθετήσαμε και μια άλλη λογική για την παραλία. Πάμε από το πρωί και φεύγουμε το βράδυ. Και η ακρίβεια και η ζέστη και το μέσα και το κλείσιμο. Οι θάλασσες μας είναι αρκετά δροσερές φέτος, αυτό είναι το καλό, και μας βοηθάει αυτό στο να μην ανέβει πολύ θερμοκρασία στο σύνολο, θα λέγαμε, της χώρας μας. Δηλαδή, τις πιο υψηλές θερμοκρασίες θα τις συναντήσουμε στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας.